με τον Άρη Παπαδογιάννη και τον Παναγιώτη Σημανδυράκη να προκρίνονται στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών, κορυφώθηκε η εκλογική διαδικασία στο Δήμο Χανίων. Ο επικεφαλής του συνδυασμού, η απάντηση «Τα Χανιά μας», ήρθε πρώτος με ποσοστό 27,5% και θα αναμετρηθεί με τον επικεφαλής του συνδυασμού για τα Χανιά, ο οποίος συγκέντρωσε το 19% κάνοντας την έκπληξη της χθεσινής βραδιάς. Είμαι πολύ συγκινημένος και πολύ βέβαια χαρούμενος, γιατί οι Χανιώτες την αγάπη τους, την εμπιστοσύνη τους, την πίστη τους την έδειξαν μέσα στην κάλπη. Μας ανέδειξαν συντριπτικά πρώτους μεταξύ πολύ δυνατών και αξιόλογων άλλων υποψηφίων δημάρχων. Όλοι μαζί οι πολίτες των Χανίων, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς διακρίσεις, χωρίς καμία διάθεση να χωρίσουμε, αλλά κυρίως με διάθεση και μοναδική διάθεση να ενώσουμε, να παρακολουθήσουμε τον προγραμματικό λόγο, τις θέσεις, τους υποψήφιους που θα είναι την επόμενη μέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο και όλοι μαζί, με διάθεση ενότητας, συνεργασίας και διάθεσης υπέρβασης όλων των κακών κειμένων του παρελθόντος, να μπορέσουμε να χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο για τα Χανιά. Την πρόθεσή του να επιδιώξει συνεργασίες με τις υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις εν ώψη του δεύτερου γύρου των εκλογών εξέφρασε ο Άρης Παπαδογιάννης. Είναι δεδομένο ότι θα μιλήσουμε με όλους και με το δεύτερο, γιατί θεωρούμε ότι αυτή η πόλη, σε αυτή μάλλον την πόλη δεν περισσεύει κανείς. Όλοι, δημοτικές παρατάξεις, φορείς, συλλογικότητες, πολίτες, ενώνουμε δυνάμεις, ενώνουμε τις καρδιές μας για τα Χανιά που αγαπάμε. Κάλεσμα στη βάση των δημοτικών παρατάξεων να στηρίξουν τη νέα αυτοδιοικητική πρόταση του συνδυασμού του, απίβδινε ο Παναγιώτης Σημανδυράκης. Γνωρίζω τους επικεφαλείς, τους τιμώ όλους και για τον καθένα έχω να προσδώσω ξεχωριστά θετικά χαρακτηριστικά. Την επόμενη εβδομάδα όμως είναι εβδομάδα των πολιτών, είναι εβδομάδα της βάσης και είναι μια προσπάθεια που ξεκινάει από τα κάτω προς τα πάνω. Τρίτος στο Δήμο Χανίων αναδείχθηκε ο Ευτύχης Δαμιανάκης με ποσοστό 14,3%, τέταρτος με μικρή διαφορά ο Γρηγόρης Αρχοντάκης και πέμπτος ο νυν δήμαρχος Θάσος Βάμβουκας. Ακολουθούν ο Γιάννης Αρής, ο Νίκος Βουρλάκης και ο Σεραφείμ Ρίζος. Δίνω λοιπόν τα συγχαρητήριά μου στους δύο πρώτους της σημερινής αναμέτρησης και τους εύχομαι να οδηγηθούν στην τελική ετοιμιγορία των Χανιωτών σε ένα πλαίσιο πολιτισμένου αγώνα όπως αυτόν που δώσαμε έως σήμερα όλοι μαζί. Ευχαριστώ τους συμπολίτες μου που μας στήριξαν με την ψήφο και την εμπιστοσύνη τους. Στο δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών οδηγείται και ο Δήμος Αποκορώνου. Η μάχη θα δοθεί ανάμεσα στον νυν δήμαρχο Χαράλαμπο Κουκιανάκη που συγκέντρωσε το 39% και τον Σταμάτη Γουράκη που έλαβε ποσοστό 30,9%. Στο Δήμο Καντάνου Σελήνου επανεκλέχθηκε ο Αντώνης Περάκης με 83,2%, ενώ ο Γιάννης Μαλανδράκης αναδείχθηκε νικητής στο Δήμο Πλατανιά, κερδίζοντας και τρίτη θητεία. Ανατροπή στο Δήμο Σφακίων, όπου εκλέχθηκε ο Μανούσος Χιωτάκης, στο Δήμο Κισάμου, όπου υπερίσχυσε ο Γιώργος Μιλωνάκης, αλλά και στο Δήμο Γάβδου, όπου τα Ηνία περνούν στη Λίλιαν Στεφανάκη.